Γιάννης Ρίτσος. Ημερολόγια εξορίας 27 Οκτωβρίου 1948. Εδώ τα αγκάθια είναι πολλά, αγκάθια καστανά, κίτρινα αγκάθια σ' όλο το μάκρος της μέρας, ως μέσα στον ύπνο. Όταν περνούν το συρματόπλεγμα οι νύχτες, αφήνουν μικρά κουρέλια απ' τη φούστα τους. Τα λόγια που μας φάνηκαν όμορφα κάποτε, χάσαν το χρώμα τους, σαν το γυλαίκο του γέρου στο Σεντούκι, σαν ένα λιόγερμα σβησμένο στα τζάμια. Οι άνθρωποι περπατάνε με τα χέρια στις τσέπες ή κάποτε χειρονομούν, σαν να διώχνουν μία μύγα που ξανακάθεται στο ίδιο μέρος πάλι και πάλι, στα χείλη του άδειου ποτηριού ή πιο μέσα, σε ένα σημείο απροσδιόριστο και επίμονο, όσο και η άρνησή τους να το αναγνωρίσουν. 29 Οκτωβρίου. Κοιμόμαστε λίγο. Δεν μας φτάνει. Όλη νύχτα ροχαλίζουν οι εξόριστοι, κουρασμένα παιδιά, κουρασμένα. Απόξω είναι τα αστέρια, πολύ μεγάλα αστέρια, κουρεμένα αστέρια, που οι τρίχες τους φυτρώνουν άγριες, σαν το κεφάλι τα γιάννη του προδρόμου ή σαν του δικού μας του Παναγιώτη. Είναι και τα μικρά βατράχια μέσα στο φλισκούνι. Το πρωί μας χτυπάει κατά πρόσωπο ένας ρόδινος ήλιος, καθρεφτισμένος με τον πιο συνηθισμένο τρόπο στη θάλασσα πέρα, όμοιος με εκείνες τις φτηνές ελαιογραφίες που πουλούν στα σκαλιά του Αρσακείου, κι είναι παράξενο που ένας τέτοιος ήλιος μας αρέσει. Ένας-ένας, δυο-δυο, πολλές φορές και πιότεροι, σταματάμε στο προάβλιο ή στο λόφο και τον κοιτάμε, και τούτος ο ήλιος μας χτυπάει με δύναμη τα πρόσωπα, όπως εκείνος ο ξυπόλυτος χωριάτης ραβδίζει τις μυγδαλιές να πέσουν τα στερνά τους μύγδαλα. Ύστερα σκύβουμε τα μάτια, κοιτάμε τα παπούτσια μας, κοιτάμε το χώμα. Δεν έπεσε τίποτα. 29 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στα αγκάθια και στα πεσμένα φύλλα βρήκαμε μία γυμνή γαϊδουροκεφαλή. Ίσως και να είναι το κεφάλι του καλοκαιριού, έτσι αφημένο στις βρεγμένες πέτρες, και γύρω του κάτι μικρά γαλάζια λουλούδια που δεν ξέρουμε το όνομά τους. Αν φωνάξει κάποιος πίσω από το φράχτη, η φωνή του κατακάθεται γρήγορα στο χώμα, σαν ένα χωνί από στρατσόχαρτο γεμάτο μαύρη σταφίδα. Το βράδυ ακούμε πέρα στους λόφους που αλλάζουν τον ξεφούσκωτο τροχό του φεγγαριού. Αργότερα τα πράγματα ξαναβρίσκουν τη θέση τους, όπως βρίσκεις τυχαία στο προάβλιο το καφετή κουμπί του σακακιού σου. Και ξέρεις, δεν είναι διόλου ένα κουμπί από τις στολές των θεατρίνων του καλοκαιριού. Όχι, διόλου. Ένα κοινότατο κουμπί που πρέπει να το ράψεις πάλι στο σακάκι σου με εκείνη την αδέξια ευγενική προσοχή του πάντοτε μαθητευόμενου. 1 Νοεμβρίου. Η καταχνιά έχει μαύρες φτερούγες σαν τις κάριες. Δεν έχει διόλου μάτια. Ψάχνει με την τυφλότητά της τα μάτια μας, τις τσέπες μας, όπως η γριά χαρτορίχτρα την παλάμη μας. Τίποτα δεν μπορούμε πια να κρύψουμε. Εδώ τα πράγματα βγαίνουν τα μέσα έξω, όπως μια λερωμένη κάλτσα που τη βγάζουμε πριν από τον ύπνο, και όλα τα πόδια είναι γυμνά και τα πρόσωπα το ίδιο. Μέρα τη μέρα όλοι μιλάμε πια στον ενικό. Κάθε ίσκιος έχει το σχήμα του, θυμήσου. Μα ο ίσκιος από το άφαντο χέρι της μητέρας παίρνει το σχήμα κάθε φωνής που δε σου αντιστέκεται. Γίνεται το φλιτζάνι ο καφές, ένα κομμάτι ψωμί, το θερμόμετρο, ακόμα και η ξυριστική μηχανή πλάι στο κύπελο μες στο μικρό καθρέφτη. Οι λάμπες του θαλάμου είναι δυο, παστρεύουμε με εφημερίδες τα γυαλιά τους, το ένα εσύ, τ' άλλο εγώ, είμαστε της υπηρεσίας σήμερα. Οι κινήσεις μας είναι όμοιες σχεδόν, δεν κοιταζόμαστε, χαιρόμαστε αυτή την ομοιότητα. Κοιτάμε από το παράθυρο τον ουρανό χαμένο στην ομίχλη. Όλα τα πράγματα λοιπόν έχουν την έκφραση του πάντα. 2 Νοεμβρίου. Ο Μίτσος πήρε σήμερα ένα γράμμα από τη Σκόπελο. Η Αντιγόνη γράφει. Το νησιώτικο φθινόπορο γέμισε κίτρινα κρινάκια. Καημένε Μίτσο, λέει. Δεν θα τα θυμάσαι εκείνα τα κρινάκια. Δε σκάμπαζες ποτέ σου από βοτανική. Ο Μίτσος σκούπισε τα γυαλιά του. Ξαναδιάβασε το γράμμα. Δίπλα του, παρατημένο στις πέτρες, το εγχειρίδιο φαρμακολογίας. Χαμογελάει ο Μίτσος. Βγάζει πάλι τα γυαλιά του. Δεν τα σκουπίζει. Θέλω να γράψω ένα ποίημα για το Μίτσο. Όχι με λέξεις, όλο με κρινάκια. 3 Νοεμβρίου. Μόλις πάμε να ανοίξουμε μία πόρτα, ο αγέρας την κλείνει. Έτσι κλειδωμένοι απ' έξω, σφίγγουμε καθένας τα κλειδιά του, μόλο που έχουμε μονάχα μια στάμνα, μόλο που κανένας μας δεν έχει σπίτι. Σήμερα δεν ξέρω να μιλήσω. Σήμερα μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Σαν σε χτυπάει ο δικό σου, η πίκρα είναι διπλή. Ένα λεωφορείο πέρασε το απόγευμα. Ένας ξένος με χαιρέτησε στα χωράφια. Ήθελα να του πω ευχαριστώ. Δεν μίλησα. Ξέχασα να κοιτάξω τα σύννεφα. Ναι, οι μυγδαλιές πήρανε χρώμα καστανό βιολετή. Θα είναι που χινοπόριασε. Κι οι μύγες πλήθυναν πολύ. Κάθονται στο χαρτί που γράφω. Και τι που πήραν χρώμα καστανό βιολετή. Τα μερμήγκια έχουν το χωματένιο σπίτι τους. Είναι ζέστικοι μέσα. Εγώ δεν χωράω στη φωνή μου. Τα πόδια μου μένουν απόξω. Κρυώνω και με βλέπουν. Θα πρέπει να φταίξα πολύ. 3 Νοεμβρίου. Ο Πανούσης φοράει μία μακριά χλένη. Του τη χάρισε κάποιος φαντάρος. Τη βάψαν μαύρη στο καζάνι του χωριού του. Τώρα είναι πράσινη, μήτε και πράσινη. Μέσα στις τσέπες του έχει 5 κουκιά καλαμπόκι και 2 φύλλα καπνό, μαζί και το βλέμμα της αγελάδας του. Ο Πανούσης τυλίγεται σε μία χοντρή βελέντζα. Η βελέντζα είναι κόκκινη και άσπρη και ο ύπνος του Πανούση έχει το χρώμα της βελέντζας. Πάντα του κοιμάται με την τραγιάσκα, τα παπούτσια και το παντελόνι. Αν είχε βγάλει τα αρβιλά του, σίγουρα εκεί μέσα ένα πουλί θα γεννούσε τα αυγά του κι ύστερα ο Πανούσης δεν θα είχε που να χώσει τα πόδια του. Ο ύπνος του κάθε μεσημέρι είναι σαν το νίσκιο της βελανιδιάς μες στο νερό. Τώρα πρέπει να οικονομήσει άλλα 5 κουκιά καλαμπόκι για το παιχνίδι της ενιάρας, ώσπου να μεγαλώσει πάλι το μουστάκι του και να γυρίσει στο χωριό του. 4 Νοεμβρίου. Πολλά πράγματα μας δυσκολεύουνε. Πολλά. Πρέπει να πλύνουμε τα πιάτα μας, τα ρούχα μας, να κουβαλήσουμε νερό από τη βρύση με τις μεγάλες στάμνες, να σκουπίσουμε το θάλαμο 2 και 3 φορές τη μέρα, να μπαλώσουμε καμιά κάλτσα και τα λόγια μας. Τρυπάνε γρήγορα και χτεσινές κουβέντες. Τα πρόσωπα αλλάζουν όσο τα κοιτάζεις. Μπορεί να αλλάζεις κι εσύ, γιατί κοιτάζοντας τα χέρια σου καταλαβαίνεις πως μάθανε πια σε τούτες τις δουλειές, σε τούτες τις μέρες, σε τούτα τα σεντόνια. Γνωρίζουν το σανίδι του τραπεζιού, γνωρίζουν τη λάμπα, ξανακάνουν την ίδια κίνηση με πιότερη σιγουριά, δεν παραξενεύονται. Η φωτιά θέλει συνδάβλισμα, λιγόστεψε, τούτο είναι που συλλογιόμαστε. Το μεσημέρι με φωνάξανε 5 γερόντι, μου ψήσανε καφέ, με φίλεψαν τσιγάρο. Είπανε για τον Άη Δημήτρη πάνω στο Λιτοχώρι, για τον ερένιο χέρι του Άγιου που διώξε τους κακούς τσοπάνους. 5 γερόντι με μάτια μαλακά, μάσπρα μουστάκια, που σιάχνουν μέρα νύχτα ταμπακέρες, σιάχνουν κάντρα, κολλώντας άχερα χρωματιστά μικρά κομμάτια σαν το κεφάλι της καρφίτσας. Μπελαλίδικα πράματα, όλο και κάτι γλάστρες με γεράνια, 2 ρωμαίκες σημαίες, μια στεριανή και μια θαλασσινή. Κάτι 5 αστέρια θέλουν να σιάξουν και ένα περιστέρι, δεν τα καταφέρνουν, είναι καλά γεροντάκια. Δεν άκουγα τα λόγια τους και τούτο είναι που συλλογέμαι. Μη πάνε παιδί μου, δεν μπόρεσα να πω πατέρα. Ο Μαστροθανάσης λέει θα μου σιάξει ένα σκαμνί. Να μην κάθεσαι γέ μου κάτω στο χώμα και λερώνεται το παντελόνι σου. Και τώρα συλλογέμαι πόσα πράματα κι εγώ θα πρέπει να σιάξω, πόσα θα πρέπει να λερώσω το παντελόνι μου, έτσι που πια ο Μαστροθανάσης να μη σε κλετίζεται που κάθουμε στο χώμα, έτσι που να μπορέσω να τον πω πατέρα. Τότε σταρώ, θα με άξιος πια να κάτσω στο σκαμνί του, σαν πως καβάλα στα πλατάνια τα ιδιονύσει, και θα τινάξω απ' τους ώμους μου τα δύσκολα πράματα, όπως τινάζω τούτη τη μικρούλα αράχνη που αχνοσεριανά στο χέρι μου, κι ούτε που θα κρυώνω λέω καθόλου το χειμώνα.